Μπορεί να υπήρξε ανακοίνωση και με βεβαιότητα η δέσμευση για έναρξη της εφαρμογής ως μέτρου, πλην όμως μέχρι και σήμερα, όσοι επιθυμούν να κάνουν το αντιγρυπτικό εμβόλιο, χωρίς συνταγή όπως ανακοινώθηκε, δεν είναι εφικτό. Δεν έχει νομοθετηθεί ακόμα αυτή η διαδικασία, δεν ξέρω αν θα νομοθετηθεί σύντομα. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το εμβόλιο δίνεται όπως ακριβώς δινόταν και πέρυσι, δηλαδή με ηλεκτρονική ιατρική συνταγή. Παρά το γεγονός ότι έχει υπάρξει μια σύγχυση, αυτό δεν δείχνει για την ώρα να έχει προκαλέσει κάποια δυσκολία στη διαδικασία του εμβολιασμού. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η ροή των πολιτών για το αντιγρυπτικό εμβόλιο είναι μικρότερη πάντως από την επιθυμητή. Το παρήγορο είναι ότι τις τελευταίες μέρες έχει δείξει ο κόσμος ότι έχει ευαισθητοποιηθεί λίγο περισσότερο και έχουμε μεγαλύτερη προσέλευση στα φαρμακεία για εμβολιασμό. Στην αγωνία πάντως για το αν προλαβαίνουν να εμβολιαστούν και να καλυφθούν οι πολίτες από τον εμβολιασμό, με βάση την περίοδο που θα σημειώσει έξαρση η εποχική γρίπη, εκείνο που επισημάνθηκε είναι ότι αυτή αναμένεται στα μέσα Ιανουαρίου, οπότε ο εμβολιασμός δύναται να γίνει και το επόμενο διάστημα. Το έχω κάνει, ναι. Θεωρείτε ότι είναι προστασία? Σίγουρα θεωρώ και το κάνω κάθε χρόνο. Ναι. Φέτος ανησυχείτε που πάει για μία ακόμη χρονιά μαζί με τον κορονοϊό? Σίγουρα ανησυχώ, γιατί αν κάποιος αρρωστήσει και από τους δύο ταυτόχρονα, σίγουρα θα είναι δύσκολη η ανάρρωσή του. Είναι λίγο βαρύς ο συνδυασμός, γιατί όταν νοσήσει κάποιος και με τα δύο, είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση. Δεδομένου ότι θέλουμε 10-15 μέρες να ευαισθητοποιήσουμε το νοσοποιητικό μας με το αντιγρυπτικό εμβόλιο, μέσα Δεκέμβρη λοιπόν θα είμαστε προστατευμένοι. Από ό,τι ανακοίνωσαν εδώ και τα πανεπιστήμια και οι δικές μας σχολές, περιμένουμε έξαρση της γρίπης Γενάρη-Φλεβάρη. Επομένως, έστω και μέχρι τέλος του μήνα πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο. Σε σχέση με τον αντιγρυπτικό εμβολιασμό στα φαρμακεία, ακόμη μικρότερη ροή έχουν οι πολίτες που διενεργούν rapid test ή προμηθεύονται self-test. Με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου να διευκρινίζει ότι η εικόνα που αποτυπώνεται από τα στοιχεία λόγω πλημελούς ελέγχου για τον κορονοϊό μάλλον έχουν απόσταση από την πραγματική εικόνα των κρουσμάτων. Δεν έχουν μεγάλη ζήτηση και δεν ξέρω αυτό αν είναι καλό ή κακό, γιατί σαφώς έχουμε χάσει λίγο την ανίχνευση του κορονοϊού, ειδικά εδώ στο Ηράκλειο, στην κοινότητα, στο νομό μας. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς κινούνται αυτή τη στιγμή τα ποσοστά και η διασπορά του κορονοϊού. Και στα σταθερά σημεία διεξαγωγής rapid test στην πλατεία Ελευθερίας, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης και τον Εσταυρωμένο, η κίνηση είναι περιορισμένη. Πάντως, δεν λείπουν και εκείνοι που επιμένουν να ελέγχονται, προκειμένου, όπως είπα, να προστατεύουν τους ίδιους αλλά και τους δικούς τους ανθρώπους. Προστατεύω τον εαυτό μου και τους γύρω μου. Γι' αυτό. Και ερχόσαστε συχνά? Ναι, περίπου μία φορά την εβδομάδα. Προληπτικά κάνω κάθε εβδομάδα. Μία φορά την εβδομάδα. Πόσο σημαντικό είναι αυτό, θεωρείτε? Νομίζω ότι είναι σημαντικό, γιατί προστατεύω και τους άλλους γύρω μου, ξέρω εγώ, και ειδικά στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια.